Ο πόλεμος είναι συνώνυμο της φρίκης. Εδώ όμως μιλάμε για απλούς πολίτες, για άμαχους, για μεγαλύτερους σε ηλικία, για νέους ανθρώπους, για γυναίκες, για άντρες. Και γι' αυτό και στην Ευρώπη γίνεται μεγάλος λόγος και έρευνες βεβαίως για να διαπιστωθεί αν μιλάμε για εγκλήματα πολέμου. Πάμε στη Μαρία Αρώνη, διότι η έρευνα αυτή διεξάγεται παράλληλα με τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τις κυρώσεις που θα επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία και στον Βλαντίμιρ Πούτιν, Μαρία. Ναι, σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι για τις φρικτές δολοφονίες, όπως τις χαρακτηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Μπούχα και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας που έχουν διαπράξει ρωσικές δυνάμεις. Ανακοινώθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθήσει στην συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για αυτά τα εγκλήματα πολέμου, για τα οποία κατηγορούνται οι ρωσικές δυνάμεις. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στείλει ομάδες ερευνητών στην Ουκρανία για να βοηθήσει στην συλλογή στοιχείων και θα στηρίξει την έρευνα που έχει ξεκινήσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης για εγκλήματα πολέμου και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας από τις ρωσικές δυνάμεις. Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά επιγόντως νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας. Αυτό ζήτησαν η Γαλλία και η Γερμανία μετά τις θηριωδίες που ανακαλύφθηκαν στην περιοχή του Κιέβου. Η Κομισιόν ήδη εξετάζει ένα 5ο πακέτο κυρώσεων και λέει ότι όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι. Οι συζητήσεις που γίνονται δεν αποκλείουν μέτρα που θα πλήξουν και τον τομέα της ενέργειας. Όμως απαιτείται η ομόφωνη έγκριση των 27 χωρών. Σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν για πρώτη φορά έκανε λόγο για μέτρα στον άνθρακα και το πετρέλαιο, όχι όμως σε μέτρα που θα πλήξουν και το φυσικό αέριο, και είπε ότι η Γαλλία θα συντονιστεί για τις νέες κυρώσεις με τη Γερμανία. Πρέπει να σου πω ότι οι αποφάσεις αναμένονται το αργότερο στην επόμενη Δευτέρα που θα συνεδριάσουν οι Υπουργοί Εξωτερικών στις 11 Απριλίου. Αύριο θα γίνει μια πρώτη συζήτηση στο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ, ενώ σήμερα στο Eurogroup οι Υπουργοί Οικονομικών εξετάζουν τις επιπτώσεις που θα έχει στην οικονομία της Ευρωζώνης ένα 5ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Όλα τα σενάρια εξετάζονται, αξιολογούνται ακόμα και η διακοπή του φυσικού αερίου από τη Μόσχα, όπως είπε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Ντομπρόβσκις. Ο πόλεμος στην Ουκρανία πάντως έχει επιβραδύνει σημαντικά την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος. Αυτό τονίζει η Κομισιόν. Ωστόσο, επιμένει ότι η ανάπτυξη θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα και δεν θα έχουμε ύφεση. Θα δούμε στο σημείο αυτό, αφού σε ευχαριστήσουμε, Μαρία, την ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κ. Ντομπρόφσκης. Well, I think it's very clear that as European Union we must be doing more to stop this war and to stop these atrocities. Therefore, European Commission is already preparing the next sanctions package, and I hope that member states will be able to decide on ambitious next steps as regarding the sanctions. So we must step up pressure against Russia, and we must step up our support for Ukraine.